Turn on Moria. Change the light pattern on Moria. Turn Moria orange. Copy. Changing Moria to orange. Change Moria purple. I understood. Change Moria to purple. Is that right? Yes. Turn off Moria. Okay, turning Moria off. All those moments will be lost in time. Καλησπέρα, τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα πακέτο που περίμενα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και είναι η αρχή, είναι το intro για ένα άλλο κομμάτι. Θα τα συνέσω και τα δύο μαζί μάλλον, θα το δείτε. Μια κατασκευή που θα φτιάξω. Λοιπόν, για να μην σας καθυστερώ, είναι κάτι που περίμενα εδώ και καιρό, η λεντοτενία της Govee. Όσοι έχετε δει βίντεο στο YouTube σχετικά με την εταιρεία, ξέρετε για το τι μιλάω. Η συγκεκριμένη εταιρεία τη λατρεύω. Έχει το καλό, όπως θα δούμε, ότι μπορώ να ανάβω το κάθε LED ξεχωριστά, το οποίο μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα εφέ. Επίσης, το αγόρασα από το original site της Govee, ήταν σε έκπτωση στα 30 ευρώ, έβαλα και ένα κουπόνι που βρήκα online στα 5 ευρώ και μου βγήκε γύρω στα 27 ευρώ και 50 λεπτά. Ήρθε σε μία εβδομάδα από Γερμανία, από όσο ξέρω, με ΕΛΤΑ, οπότε δεν είχα κανένα θέμα. Λοιπόν, σας το δείχνω τώρα σαν introduction, γιατί θέλω να κάνω, όπως προείπα, μια κατασκευή. Η συγκεκριμένη ταινία έχει το καλό ότι έχει και το coating από πάνω, είναι τύπου λίγο αδιάβροχη, οπότε σταγόνες και τα λοιπά μπορεί να ανταπεξέλθει. Είναι λίγο πιο σκληρή, γιατί καταλαβαίνετε ότι έχει τη σιλικόνη από πάνω. Και να τονίσω κάτι που ούτε εγώ το ήξερα και το έψαξα πάρα πολύ. RGB C Pro. Λοιπόν, RGB, όλα καλά, ξέρετε τι είναι. Το ISE, εδώ πέρα, αυτή εδώ επιστοποίηση, αυτό το κομμάτι στον τίτλο τέλος πάντων, σημαίνει το κάθε LED μπορεί να ανάψει μόνο του και να μεταδώσει διαφορετικά το φως, που σημαίνει ότι μπορείς να κάνεις περισσότερα εφέ. Στην Ελλάδα υπάρχει μόνο μια εταιρεία που φέρνει τέτοιου είδους λεντοτενίες και η τιμή τους πάει κοντά στα 40 ευρώ. Οπότε η συγκεκριμένη είναι ότι πρέπει, σας ξαναλέω, με τις εκπτώσεις και με αυτά, μου βγήκε γύρω στα 27,5 από την εταιρεία αυτή καθεαυτή. Τώρα, να το δούμε. Έχει άλλο ένα μοντέλο το οποίο μου έκανε εντύπωση. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσω, γιατί είχα μια συζήτηση με τον Κώστα, τον Πατρινό, από τους GR Minecraft Cousins. Έχει πάρει ίδια λεντοτενία, χωρίς το κάλυμα αυτό, και μου έλεγε ότι δεν είναι πολύ φωτεινή. Έψαξα λίγο και είδα ότι υπάρχουν δύο ειδών λεντοτενίες. Λοιπόν, υπάρχει αυτή εδώ, η οποία καταναλώνει πολύ περισσότερο ρεύμα από την άλλη, την απλή που δεν έχει το coating. Το coating έχει πιστοποίηση α+, που στην ουσία, από ό,τι είδα τουλάχιστον, σου επιτρέπει να μην τρώει πάρα πολύ ρεύμα η λεντοτενία, αλλά δεν είναι τόσο πολύ φωτεινή. Η συγκεκριμένη κατανοώνει λίγο περισσότερο ρεύμα, αλλά αυξάνει τη φωτεινότητα. Επίσης, έχει πάρα πολύ καλή εφαρμογή στο κινητό. Βασικά, έχει τέλεια εφαρμογή στο κινητό. Και αυτή εδώ είναι η λεντοτενία. Σας καλέω, δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Μια άλλη λεντοτενία όταν κάνεις το unboxing, προφανώς. Έχει manual, εντάξει. Έχει like it, share it κτλ. Και να κατεβάσεις την εφαρμογή. Σου λέει πώς να την τοποθετήσεις, σου λέει 1000 πράγματα. Είναι WiFi. Αυτό που ήθελα πραγματικά, αυτό που χρειάζομαι. Η ποιότητα είναι εμφανής, προφανώς έχει πάρα πολύ, καλό controller, το οποίο μπορείς και να το ενεργοποιήσεις και να αλλάξεις τη φωτεινότητα από πάνω πατώντας κουμπιά, αλλά είναι ο δέκτης WiFi, ο receiver στην ουσία, το οποίο μόλις έπεσε στο τραπέζι. Πολύ καλό τροφοδοτικό, αρκετά ποιοτικό θα έλεγα πιάνοντας το, σε σχέση με τα κινέζικα τα περισσότερα που παίρνω είναι πολύ πιο ποιοτικό. Και έχει αυτά εδώ τα πλαστικάκια, με τα οποία από όσο μπορώ να καταλάβω, μάλλον μπορείς να βάλεις πάνω και να σταθεροποιήσεις τη λεντοτενία και αυτό. Ναι, πρέπει να το δω αυτό. Αλλά ναι, έχει βίδες, έχει τα πάντα όλα. Κάτι το οποίο δεν έχω συναντήσει καμιά λεντοτενία μέχρι σήμερα που έχω πάρει. Και πιστέψτε με, έχω αγοράσει πάρα πολλές λεντοτενίες.
Λοιπόν, το project αυτό αυτή τη στιγμή κοστίζει 27 ευρώ. Συν άλλα 5-6 ευρώ που ξόδεψα για κάποια κανάλια μεταλλικά και σας δείξω πώς θα φτιάξω πάρα πολύ εύκολα ένα εφέ στο γραφείο που θέλω χρησιμοποιώντας αυτή τη λεπτοτενία ή οποιαδήποτε θέλετε εσείς αν πάρετε κάποια φθηνή. Απλά εγώ ήθελα κάτι καλύτερο. Ήθελα να ανάβει μεμονωμένα το κάθε φως. Κόβει λοιπόν. Οπότε πάμε, θα τα δείτε στην πράξη. Δεν σας δείχνω τώρα την εφαρμογή. Θα συνεχίσουμε στο βίντεο στο επόμενο κομμάτι, το οποίο θα το δείτε σε πλήρη εγκατάσταση τι θέλω να πετύχω και τι θέλω να κάνω. Αυτά προς το παρόν, οπότε περνάμε να δούμε την εφαρμογή. Να είστε καλά. Για αρχή, το πιο βασικό κομμάτι του όλου project είναι τα μεταλλικά κανάλια αλουμινίου που αγόρασα, αλλά τα συγκεκριμένα είναι 90 μοιρών, τα οποία έχουν μια κλίση εσωτερική στην οποία θα κάτσει η λεπτοτενία και κλείνει καλά την πόρτα έτσι όπως ήθελα τουλάχιστον, ώστε να κάνει μια πιο όμορφη διάχυση του φωτός προς όλες τις πλευρές και είναι αρκετά βολικά θα έλεγα. Η πόρτα είναι πάρα πολύ απλή και η λεπτοτενία ίσα ίσα θα καλύψει τα 5 μέτρα της περιμέτρου των τριών πλευρών της πόρτας. Πολύ σημαντικό κομμάτι επίσης είναι και οι γωνίες. Τα συγκεκριμένα κανάλια μπορούν να στρίψουν χρησιμοποιώντας κάποιες πλαστικές γωνίες, ώστε το αποτέλεσμα να είναι πιο ομοιόμορφο και να μην χάνει καθόλου αν το βλέπεις από απόσταση. Αφού τα στερεοποιήσω με κάποια κλιπάκια τα οποία περιέχονται μέσα στα κανάλια, τα οποία βιδώνονται βέβαια θα μπορούσα να πω, αλλά προτιμώ να τα βάλω με 3M ταινία διπλής όψης, ώστε να μπορώ να τα αφαιρέσω πιο εύκολα, ώστε να, αν χρειαστεί κάποια στιγμή να το διαλύσω το project, να το κόψω, να τα βγάλω και να το μετακινήσω. Και αφού βάλω τα κανάλια, προσέχοντας πρώτα τις γωνίες να μπουν εξ αρχής, αυτό είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι του όλου project. Εφόσον μπουν οι γωνίες εξ αρχής, μετά απλά περνάω τη λεντοτενία και την κολλάω σταδιακά. Η αλήθεια, το θέμα των γωνιών το δυσκολεύει λίγο περισσότερο, αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλό. Το πιο δύσκολο κομμάτι σε όλο αυτό βέβαια, αν και δεν μου πήρε πάρα πολύ, ήταν να βάλω τα πλαστικά κανάλια από πάνω, τα καπάκια, τα οποία κάνουν καλύτερη διάχυση του φωτός. Αλλά νομίζω ότι το αποτέλεσμα τελικά άξιζε και με το παραπάνω. Καλησπέρα παιδιά, check the now, Κώστας εδώ. Τη μέρα και αυτή θα μου πει κάποιος. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς σας φαίνεται πίσω. Έχω φτιάξει ένα πολύ καλό setup, το οποίο μπορώ να ενεργοποιήσουμε τη φωνή. Hey Google, turn on Moria. Sure, turning Moria on. Το οποίο είναι μπομπα και νομίζω ότι είναι υπερβολικά καλό. Το αποτέλεσμα βγήκε υπερβολικά πάρα πολύ καλό, δεν το περίμενα. Ναι, για τα λεφτά που έδωσα για αυτό το πράγμα συν τα γύρω γύρω για την εγκατάσταση και έφτιαξα και μου βγήκε γύρω στα 40 ευρώ σύνολο μαζί και νομίζω ότι είναι υπερτούμπανο, δεν ξέρω τι λέτε εσείς, αλλά νομίζω ότι είναι όλα τα λεφτά.